κεντρικό σύνθημα «Μαζί θα νικήσουμε το ρατσισμό», η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών τίμησαν στις 27 Ιανουαρίου τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε σαφές μήνυμα. Το μήνυμα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι έχουμε χρέος να καταπολεμήσουμε τον φασισμό, να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό, φαινόμενα τα οποία διαχέονται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Για όλους τους Έλληνες πολίτες, Εβραίους, Χριστιανούς, Μουσουλμάνους ή οποιοδήποτε άλλο θρησκεύματος, η ελληνική δημοκρατία ενδιάται τη ζωή, την περιουσία, την αξιοπρέπειά τους, το δικαίωμα στην ελπίδα για ένα καλύτερο άνθρωπο. Σας καλώ όλοι μαζί να συμβάλλουμε από κενού στην ανάπτυξη και ευημερία της πατρίδας μας, ως παιδιά του ίδιου Θεού. Μήνυμα που δεν αμφισβητεί καμιά πλευρά. Actions such as these, when coupled with courageous measures to combat neo-Nazi phenomena like those adopted by the Greek government, send out a resounding message against racism, anti-Semitism and xenophobia, which are unfortunately experiencing a resurgence around Europe. Πικρή υπόμνηση και απολογισμό της τραγωδίας του Ολοκαυτώματος έκανε ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας. Βέβαια, όποιος το επισκέφτεται, και τα παιδιά το είπαν, μπορεί να καταλάβει ότι αυτό δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ήταν καλά μεθοδευμένο, οργανωμένο έγκλημα εθνοκάθαρσης, εκτελεσμένο με γερμανική ακρίβεια. Εκεί εκτελέστηκαν, εξωτώθηκαν με κάθε τρόπο άντρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι, νήπια, πλούσιοι, φτωχοί, αδιάκριτοι. Απλώς δεν ήταν βρέφη. Μαθητές του Λυκείου με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας επισκέφτηκαν το στρατόπεδο του Auschwitz το 2013 και έδωσαν στην εκδήλωση το δικό του στίγμα αισιοδοξίας για το μέλλον. Καμιά ανοχή ποτέ ξανά. Εύχομαι να μην δείξω ποτέ ανοχή σε οποιοδήποτε καθεστώς απολυταρχίας, ανελευθερίας και ρατσισμού και να τρέφω πάντοτε φιλικά συναισθήματα για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες που έχουν θύματα διακρίσεων, εκμετάλλευσης και ρατσιστικής βίας. Γιατί όσοι ξεχνούν την ιστορία, είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν. Παρόν και ο Άγγλος ηθοποιός Τζέρεμι Άιρονς που διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο του νομπελίστα συγγραφέα Έλι Βίζελ «Η νύχτα» και από το έργο του Πρίμο Λέβη «Αν αυτό είναι ο άνθρωπος» με αναφορές στο Ολοκαύτωμα και το ρατσισμό. Η αυλαία έπεσε με τη Μαρία Φαραντούρη στη σκηνή να ερμηνεύει το Μαουτχάουζεν σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Ιάκωβου Καμπανέλη, στίχους τους οποίους έγραψε κρατούμενος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Περιγράφει την αγάπη, τον έρωτα μεταξύ δύο κρατουμένων στο στρατόπεδο και δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι άνθρωπος, διατηρεί τις αξίες του ακόμα και στις πιο βάρβαιες, δύσκολες συνθήκες μπροστά στην εξόντωσή του και μπροστά στο θάνατο. Η ζωντανή μνήμη του Ολοκαυτώματος πρέπει να είναι η ασπίδα εναντίον εκείνων που προωθούν σήμερα τις ναζιστικές ιδέες και εδώ και στο εξωτερικό. Μουσική